επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο φυλάκιο 1 στις Καστανιές. Τι δήλωσε ο Υπουργός από τα σύνορα? Αντίθετη στην επιβολή αύξησης στο αγροτικό πετρέλαιο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι αγρότες. Πόσα λεπτά ακριβότερο θα το αγοράζουν φέτος? Τελευταία λαϊκή αγορά σήμερα στην Ορεστιάδα, με τους καταναλωτές να ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα. Ποια είναι η αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη 29 Δεκεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Τον Εύρο επισκέφθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε τις Καστανιές, ενημερώθηκε για την πορεία έργων που έχουν ξεκινήσει για την ενίσχυση της φύλαξης και την κατασκευή νέου φράχτη και αντάλλαξε ευχές με αστυνομικούς και στρατιωτικούς. Τις Καστανιές επισκέφθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε το φυλάκιο 1, όπου έχουν γίνει και εργασίες για την ενίσχυση της φύλαξης και επιτήρηση των συνόρων. Πολύ χαίρομαι, στρατηγέ, που σας βλέπω και πάλι. Γεια σας. Τι κάνετε? Ο στράτηγος Βασιλάκης Ιωάννης, διοικητής 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Θοδωρή. Ταξίαρχος Έδωρος Χατζηγιοργίου, διοικητής της Μηχανοκίνητης Αξιοπρεπίας. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Πάμε στο καλό. Καλά είσαι? Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Θοδωρή, τα φτιάξαμε. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, τα φτιάξαμε. Κύριε Σκοπιέ, εγώ αντιδραστικέ, εγώ δείτε την πόρτα. Κάτω πάνω από αυτήν να ανοίγουν, να μπορούν να κάνουν πολλέ αφέρειε. Σημαντική δράξη για 050 με διπλή προστασία. Μέσα σε μικρό χρόνο κάναμε πολλές πολύ καλές δουλειές, Θοδωρή, μπράβο. Ειδική ήταν η ενημέρωση Χρυσοχοΐδη για τον φράχτη του Εύρου, καθώς ένας νέος, πιο ενισχυμένος, δημιουργείται πίσω ακριβώς από τον πρώτο φράχτη, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται και στο νότιο τμήμα του Εύρου. Παρόλα αυτά, ο παλιός φράχτης άντεξε. Παρόλα αυτά, χάρη στον ηρωισμό της αστυνομίας μπροστά και του στρατού εκεί πέρα πίσω, ο φράχτης αυτός πληγώθηκε μεν και είχε ζημίες, αλλά άντεξε. Τώρα πια είμαστε πολύ θωρακισμένοι. Πραγματικά αξίζει να δείξετε εδώ τη γραμμή πια αυτή, πώς στείνεται ο καινούργιος φράχτης, ο οποίος είναι πραγματικά θωρακισμένος. Είναι ένα εξαιρετικό, ένα ιστορικό έργο, μνημειώδες έργο για την ασφάλεια της χώρας. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για επίθεση που δέχτηκε η Ελλάδα από την Τουρκία. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι έχουμε πολύ καλούς αξιωματικούς εδώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας και στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρόπολης. Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας είναι καθημερινά εδώ στην πρώτη γραμμή, δίνοντας τη μάχη με τους αξιωματικούς, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Πραγματικά είμαστε περήφανοι, όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά κυρίως είμαστε περήφανοι για το αποτέλεσμα. Και εδώ στον Εύρο το αποτέλεσμα είναι και επιχειρησιακό, γιατί αντιμετωπίσαμε με ασφάλεια, με αποτελεσματικότητα μια επίθεση που έγινε από τη γείτονα χώρα. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε περήφανοι, γιατί αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται, όπως βλέπετε πίσω μου, ο φράχτης. Κατασκευάζεται ο φράχτης σε όλο το μήκος των συνόρων του Εύρου και σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμος. Το 2020 δοκιμαστήκαμε εδώ, στα σύνορα, εδώ στις Καστανιές. Δοκιμαστήκαμε στον Εύρο. Δοκιμαστήκαμε στις μονάδες εντατικής θεραπείας και αντέξαμε. Το 2021 είναι ο χρόνος της ασφάλειας. Το εμβόλιο και ο φράχτης που βλέπετε πίσω. Θα νικήσουμε τον κορονοϊό, θα είμαστε ασφαλείς ως χώρα, ως Έλληνες και Ελληνίδες, θα είμαστε ασφαλείς ως Ευρωπαίοι, γιατί οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας φρουρούν τα σύνορα αποτελεσματικά και μας κάνουν περήφανους. Εύχομαι καλή χρονιά, υγεία και περισσότερη ασφάλεια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών στο νέο φράχτη. Στάθηκε όμως ειδικά στην ειδική ομάδα που έχει δημιουργηθεί με τους νέους συνοριοφύλακες, η οποία χαρακτηρίζεται ως εκάμπτος συνόρων. Η εκπαίδευση των νέων συνοριοφυλάκων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς η νέα ομάδα θα έχει συνεχή και μόνιμη παρουσία στην περιοχή. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η εκπαίδευση, κύριε Υπουργέ. Είναι η ΕΚΑΜ
του έργου. Είναι η ΕΚΑΜ του έργου. Ακριβώς. Είναι παιδιά με θέληση, με δύναμη, να υπηρετήσουν τον τόπο και το κάνουν μέσα από την καρδιά τους αυτό το πράγμα. Είναι οι νέοι συνεροφυλάκες. Είναι οι νέοι συνεροφυλάκες, ναι. Άρα λοιπόν μια ομάδα από αυτούς έχει συγκροτηθεί σε ΕΚΑΜ, έτσι. Σε ένα παραπάνω τακτικό επίπεδο από τους άλλους. Ναι. Και το έχουμε ανάγκη, διότι ο τόπος είναι δύσκολος, απαιτεί ιδιαίτερες επιχειρησιακές δεξιότητες και θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση μαζί με τον εξοπλισμό τον οποίο έχουμε πάρει και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε, έτσι ώστε από κάθε άποψη να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε κίνδυνο. Χρόνια πολλά, παιδιά. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Έχετε... Ένα στον καθένα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλημέρα. Την ομάδα αυτή πρέπει να την, όχι μόνο να την κρατήσουμε όπως είναι, πρέπει να την ενισχύσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε σε καθημερινή βάση τη βελτίωση της απόδοσής της, διαρκής εκπαίδευση, γιατί και το ηθικό των ανδρών και των γυναικών που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες, διαρκώς αρρωγοί εδώ, παρόντες, και για ένα πράγμα να είστε σίγουροι, ότι ο Εύρος είναι στην πρώτη μας προτεραιότητα. Πριν από λίγο συνάντησα κάποιες κυρίες εδώ στις Καστανιές που με πολύ συγκίνηση μου είπαν ότι για πρώτη φορά βλέπουμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή. Αυτό το ενδιαφέρον λοιπόν θα συνεχιστεί. Για ποιο λόγο? Γιατί αποτελεί υψίστη εθνική μας προτεραιότητα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνομίλησε και με αστυνομικούς του Frontex που υπηρετούν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ελληνικά σύνορα. Thank you. We are proud for your presence here in Evros, in Castanes. I hope your life is good here. And Mr. Lezeri, your boss, told me that 100 officers next month. So Frontex will be very strong here. Merry Christmas. Thank you. Χρόνια πολλά. Thank you. Ο Υπουργός αντάλλαξε ευχές και δώρα με τους στρατεύσιμους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην περιοχή. Πάμε χρόνια πολλά και καλές γιορτές! Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, καλή δύναμη. Είμαστε περήφανοι για εσάς. Είμαστε περήφανοι για την παρουσία σας εδώ. Θα συνεχίσουμε να φυλάμε τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ευρώπης, αποτελεσματικά. Φυλάμε τα σύνορα σαν Έλληνες και σαν Ευρωπαίοι και εγγυόμαστε την ασφάλεια του ελληνικού λαού και της Ελλάδας. Ένα μικρό δώρο. Ναι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Είμαστε ιδιαίτερη περήφανοι που είστε απόψε σήμερα εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μας δίνετε συνέχεια δύναμη και κουράγιο. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αντιπολογαγέ. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε ένα σημείο που δώσαμε μάχη χωρίς σφαίρες, αλλά κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια, την Ευρώπη όρθια και σας ευχαριστούμε για τον αγώνα που δίνετε καθημερινά. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη νέα προκήρυξη για την πρόσληψη συνοριακών φυλάκων σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι επεξεργάζεται διάφορες προτάσεις και για το όριο ηλικίας αλλά και για τους πτυχιούχους. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός. Σύντομα θα αναρτηθεί η νέα προκήρυξη. Και αναφορικά με τα ηλικιακά όρια. Θα τα δούμε. Έχω ακούσει τα αιτήματα από όλους τους φορείς του Εύρου, τους δημάρχους. Έχω στη σκέψη μου και εγώ κάποια κριτήρια που πρέπει να ενισχύσουμε, όπως για παράδειγμα τα πτυχία, για να κάνουμε πραγματικά μια αξιοκρατική επιλογή, να επιλέξουμε τους καλύτερους και τις καλύτερες και να γίνουν τα σύνορά μας ακόμα πιο ασφαλή. Αντίθετη στην επιβολή αύξησης στην τιμή του αγροτικού πετρελαίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι οι αγρότες. Όπως τονίζουν, αυτό θα επιβαρύνει το ήδη δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο οικονομικά τους αγρότες να τα βγάλουν πέρα. Κάθετα αντίθετη είναι οι αγρότες στην αύξηση της τιμής του αγροτικού πετρελαίου, καθώς όπως τονίζουν, αυτό θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι ήδη υψηλό. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, Παναγιώτης Ζησίδης, μιλά για το θέμα. Πριν ένα μήνα, η κυβέρνηση που κατά τα άλλα έταζε επιστροφή αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες, ότι θα την επαναφέρει, έφερε νέο πράσινο χαράτσι στο πετρέλαιο. Μιλάμε για
ένα χαράτσι που φέρνει μια επιβάρυνση του 3 λεπτά στο λίτρο και θα ισχύσει από την 1η του νέου χρόνου. Έρχεται να προσθεθεί αυτό το νέο μέτρο, η νέα επιβάρυνση, σε μια σειρά αντιλαϊκών, αντιαγροτικών μέτρων που έχει φέρει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα και έχει τσακίσει ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. Η αύξηση αυτή και κυρίως στην περίοδο αυτή της πανδημίας είναι άδικη, θεωρούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Την ώρα που συνολικά το κόστος παραγωγής ανεβαίνει συνεχώς, την ώρα που μία σειρά αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα έχουν πέσει κατακόρυφα οι τιμές τους και ειδικά τώρα εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση που κατά τα άλλα πολλά υποσχόταν, όπως είπα και πριν, για το πετρέλαιο, αντί να στηρίξει ουσιαστικά τους αγρότες να μπορέσουν να αντέξουν την πανδημία και να συνεχίζουν να παράγουν στα χωράφια τους, φέρνει αυτό το νέο χαράτσι ουσιαστικά για να μαζέψει λεφτά να τα δώσει σε μεγάλες εταιρείες που κινούνται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί, όπως ξεκαθάρισε μάλιστα, το είπε ξεκάθαρα ότι τα λεφτά που θα μαζευτούν, κάπου 108 εκατομμύρια υπολογίζουν το χρόνο, θα πάνε σε τέτοιες εταιρείες, σε τέτοια δράση. Δηλαδή, όσες μεγάλες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε φωτοβολταϊκά, σε ανεμογεννήτρες κλπ, θα τους δώσει και χρηματοδότηση. Ο προσανατολισμός των αγροτών σε άλλες μορφές ενέργειας αυτή την περίοδο, με αυτές τις τιμές των προϊόντων τους, είναι σχεδόν αδύνατος, ανέφερε ο κύριος Ζησίδης. Ουσιαστικά, αυτά που λένε ότι πρέπει να προσανατολιστούν οι αγρότες σε ηλεκτροκίνητα μέσα κλπ, είναι πρακτικά αδύνατο να γίνουν με τις τιμές που υπάρχουν στα μηχανήματα, τα ηλεκτροκίνητα κλπ. Είναι ένας τρόπος για να μαζέψει πάλι λεφτά από τους αγρότες και να δώσει νέα πακέτα χρηματοδότησης στις εταιρείες που είπα και πριν, που δραστηριοποιούνται σε φωτοβολταϊκά, σε τέτοιες πηγές ενέργειας, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ομοσπονδίες αγροτών δεν αντέδρασαν σε αυτό το μέτρο, στην αλλαγή. Εμείς από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε, καλέσαμε τους αγρότες να οργανωθούν γύρω από τις ομοσπονδίες, τους αγροτικούς συλλόγους, να μην φοβηθούν μπροστά στο όργιο τρομοκρατίας που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση, να παλέψουμε να έχουν οι αγρότες αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, κάτι που συμβαίνει στους εφοπλιστές, στους κλινικάρχες, στους αυτούς που έχουν στην κατοχή τους ιδιωτικές κλινικές. Σαν ένα μέτρο ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα χωράφια μας, να μπορούμε να παράγουμε φθηνά ποιοτικά προϊόντα για το λαό και απ' την άλλη να έχουμε ένα εισόδημα ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Δεν αρκεί να θέτουν μόνο αιτήματα οι αγρότες, αλλά πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τις διεκδικήσεις τους, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, Παναγιώτης Ζησίδης. Το αίτημα που βάζουμε για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο είναι μόνο ένα αίτημα. Οι αγρότες θα πρέπει να οργανωθούν, θα πρέπει να δράσουν με βάση ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να πατάει πάνω στις σημερινές μας ανάγκες, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τελευταία λαϊκή αγορά σήμερα στην Ορεστίαδα, με τους καταναλωτές να ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα, καθώς οι περισσότεροι έκαναν τις αγορές τους εν ώψη των Χριστουγέννων. Όσον αφορά στην αποτίμηση της φετινής χρονιάς, και η λαϊκή, όπως ήταν αναμενόμενο και φυσικό, κινήθηκε στο κλίμα της πανδημίας και των επιβαλλόμενων περιοριστικών μέτρων. Τηρουμένων των προβλεπόμενων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε και η τελευταία λαϊκή της χρονιάς χωρίς τα βιομηχανοποιημένα είδη. Η κίνηση ήταν περιορισμένη, καθώς οι προετοιμασίες και για την πρωτοχρονιά έγιναν πριν τα Χριστούγεννα. Όπως δηλώνουν σήμερα έμποροι και παραγωγοί πολιτές των λαϊκών αγορών,
Οι λαϊκές ήταν ένας τομέας που δεν τα πήγε καλά όσον αφορά τους τζίρους του 2020 με δεδομένο την πανδημία. Η κίνηση σήμερα είναι αυτή που περιμέναμε αναμενόμενη, γιατί τα Χριστούγεννα φορτώθηκαν ο κόσμος, πρωτοχρονιά είναι λίγο πιο σπασμένα, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε πολύ καλά, ευχαριστημένοι είμαστε. Α, εκεί έχουμε θέμα σοβαρό. Έχουμε θέμα σοβαρό γιατί πέσανε ο τζίρος γενικά, έπεσε στο 50%. Δεν κατεβαίναν τα χωριά, υπάρχει πτώση. Ναι, όλες οι λαϊκές γενικά. Ήρεμοι, πολύ ήρεμοι. Υποτονικοί για τέτοια μέρα. Οι λαϊκές πώς πήγαν το 2020 με δεδομένο τον κορονοϊό? Οι λαϊκές έχουν χτυπηθεί πολύ. Είχαμε καραντίνα την άνοιξη. Υπολειτουργούμε τώρα στην ουσία. Οπότε ήταν μια άσχημη χρονιά για τις λαϊκές, ειδικά για αυτούς που έχουν τα βιομηχανικά προϊόντα. Τονίστηκε όμως και κάτι σήμερα στην αποτίμηση του 2020 όσον αφορά τους τζίρους από τους παραγωγούς που κάνουν και άλλα παζάρια στον Βόρειο Εύρο. Καθώς ήταν κλειστά τα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, οι τζίροι αυξήθηκαν γιατί οι καταναλωτές δεν απευθύνθηκαν σε γειτονικές αγορές. Φέτος ήταν βελτιωμένες οι λαϊκές, δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, συντελεί στο ότι έχουν κλείσει τα σύνορα Τουρκίας και Βουλγαρίας. Εκεί φεύγει πολύ συνάλλαγμα. Και ας μην το υπολογίζουν μερικοί. Δόξα τω Θεώ, καλές ήταν. Καλές. Βοηθήσανε και. Ο κορονοϊός σε κάποια θέματα βοήθησε. Τα κλειστά σύνορα. Τα κλειστά σύνορα, ναι. Γιατί είναι και αυτή μια αιμορραγία σημαντική για την περιοχή μας. Γιατί έχουμε και από τις δύο πλευρές, και από την Ανατολή και από τη Δύση σύνορα. Και έχουμε πολλές απώλειες. Οι καταναλωτές ψώνισαν τα απαραίτητα και τόνισαν ότι θα κάνουν οικογενειακά το γιορτινό τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Τι να αγοράσεις τώρα μήλα με ένα ευρώ το κιλό. Διάφορα πράγματα, ντομάτες, αυτά είναι όλα φτηνά. Θα ψώνισε για το εορταστικό τραπέζι? Φυσικά ψώνισε κρέατα, τέτοια. Μανταρίνια θα πάρω. Δεν μου λες τα μανταρίνια είναι γλυκά? Πολύ, πολύ. Δώσ' μου 2 κιλά. Για το εορταστικό τραπέζι? Α, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Οικογενειακά. Λάχανα και τι άλλο. Τίποτα. Τι ψώνισατε σήμερα? Να πατάτες. Ναι. Ετοιμάστε για το εορταστικό τραπέζι? Ναι, βέβαια, ναι. Χρειαζόσασταν έτσι? Ναι, βέβαια, χρειαζόμασταν. Μεγάλη παρέα θα είσαστε? Όχι, εγώ και η γυναίκα μου και η πιθερά μου. Ευχαριστώ. Σπανάκια πήρα και λίγα μανταρίνια. Ετοιμάζεστε για το εορταστικό τραπέζι? Βεβαίως. Πρέπει. Πρέπει. Ένα άτομο είμαι, τι να ετοιμαστώ? Ένα άτομο είμαι, τι να ετοιμαστώ? Τίποτα. Λίγο κοτόπουλο και άλλο τίποτα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Η πολύμινη υγειονομική κρίση λόγω του κορονοϊού συνεχίζει να επηρεάζει την ελληνική κοινωνία και να πλήττει σοβαρά την αγορά εργασίας. Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές, ενώ μεγάλος αριθμός εργαζομένων βρίσκεται σε αναστολή εργασίας ή στο Ταμείο Ανεργίας. Από την έναρξη της πανδημίας, το Υπουργείο Εργασίας έλαβε μέτρα προκειμένου να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερο επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Δύο από τα βασικά μέτρα ήταν ο μηχανισμός συνεργασία και οι αναστολές συμβάσεων. Δύο προγράμματα που σύντομα ολοκληρώνονται, όμως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας θα τα συνεχίσει έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρείται δεδομένη η παράτασή της τουλάχιστον έως το Φεβρουάριο, καθώς πρόκειται για προγράμματα που προστατεύουν πάνω από 700.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ο μηχανισμός συνεργασία έχει τεθεί σε λειτουργία από τον Ιούνιο και σε αυτόν εντάσσονται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που έχασαν τουλάχιστον το 20% του τζίρου τους στο διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Όσοι εργαζόμενοι υποστούν μείωση έως 50% στο μισθό τους θα λάβουν από το κράτος το 60% της απώλειάς τους, ενώ η πολιτεία καλύπτει και το 100% των εισφορών τους εργοδοτικών και εργατικών. Αν δεν αλλάξει κάτι, το πρόγραμμα θα τελειώσει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ωστόσο, οι πηγές του Υπουργείου Εργασίας κάνουν λόγο για παράταση του μηχανισμού τουλάχιστον έως τέλος Φεβρουαρίου, όταν δηλαδή θα αρχίσει να σταθεροποιείται λίγο η κατάσταση στην αγορά και φυσικά θα έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού σε ικανοποιητικό βαθμό. Εκτιμάται ότι κάτω από την ομπρέλα του συνεργασία υπάρχουν ήδη 40.000 εργαζόμενοι. Οι αναστολές
Των συμβάσεων εργασίας υπάρχουν εδώ και περίπου 10 μήνες, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να λαμβάνουν την υπολοιπόθητη αποζημίωση ειδικού σκοπού προκειμένου να καλύψουν έστω τις βασικές τους ανάγκες, έως 534 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κλειδώσει η παράταση του προγράμματος τον Ιανουάριο, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο οι αναστολές συμβάσεων να ισχύσουν και τον Φεβρουάριο, αλλά σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις. Μέσα στον Απρίλιο του 2021 αναμένεται να καταβληθούν τα δύο πακέτα των αναδρομικών σε 200.000 περίπου δικαιούχους. Πρόκειται για εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου που αφορά όσους έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτζης. Αναλυτικά, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, οι αυξήσεις και τα αναδρομικά για την κατηγορία των συνταξιούχων με πάνω από 30 συντάξιμα έτη τρέχουν από τον Οκτώβριο του 2019. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει να πληρωθούν οι αυξήσεις μέσα στο Φεβρουάριο με τη σύνταξη Μαρτίου 2021 και στη συνέχεια να δοθούν τα αναδρομικά των αυξήσεων για 17 μήνες, Οκτώβριο 2019, Μάρτιο 2021, μέσα στον Μάρτιο του 2021. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δοθούν μαζί αυξήσεις και αναδρομικά με τις συντάξεις Μαρτίου. Αυτό θα ξεκαθαριστεί στις αρχές του νέου έτους ανάλογα με την εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ λόγω της πανδημίας, αφού πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των συντάξεων. Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13/5/2016 έως τις 30/12/2018 και καταβάλλεται στο ποσό της σύνταξης προσωπική διαφορά, αυτή διατηρείται μετά τον επανυπολογισμό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού, η διαφορά μπορεί να είναι μικρότερη ή και μηδενική. Όμως σε κάθε περίπτωση οι συνταξιούχοι δεν θα πάρουν λιγότερα από όσα έπαιρναν. Το μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους συνταξιούχους στρέφεται στη δίκη του ΣΤΕ τον επόμενο μήνα. Το ανώτατο δικαστήριο καλείται να αποφασίσει στις 12/1/2021 για τις διεκδικήσεις όλων των παλιών συνταξιούχων πριν τον Μάιο του 2016 για επιστροφές μειώσεων επικουρικών συντάξεων 11 Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016. Εφάπαξ καταβολή του δώρου κυρίας σύνταξης 800 ευρώ και των δώρων επικουρικής σύνταξης 13η και 14η επικουρικές συντάξεις όπως ήταν έως το 2012. Όσους πληρώθηκαν τα αναδρομικά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και δεν άσκησαν αγωγές μέχρι τις 8 Οκτώβρη 2020 να μην αποσβαίνεται το δικαίωμα για τις αξιώσεις τους που αφορούν τις περικοπές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων και τα δώρα.